Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Αντιπαράθεση μεταξύ των εργοδοτών προκαλεί η καταρχήν συμφωνία με την κυβέρνηση για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο κύριος Μίχαλος, διαφοροποιήθηκε ανοιχτά από τη στάση που κράτησαν οι εργοδοτικές οργανώσεις. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό και δήλωσε ότι διαφωνεί με την αύξηση των εισφορών, ενώ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αφήνουν να εννοηθεί ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για τη συμφωνία. Πάντως, μιλώντας το πρωί στο Sky και στον κύριο Πρωτοσάλτη, ο κύριος Μίχαλος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος φάνηκε ότι έμπωσε τη συγκατάθεσή του στην χθεσινή συνάντηση στην οριακή αύξηση των εισφορών, ώστε τελικά να μην μειωθούν οι συντάξεις. Είχαμε προειδοποιήσει ότι με όλα αυτά τα οποία θα συνέβαιναν αν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα είχαμε ανάγκη και για νέα ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και για νέες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι επικράτησε το ψέμα, όχι για άλλο λόγο. Λογές, ναι. Και νομίζω ναι, ότι είναι η ώρα τους να κάνουν αυτό το οποίο νομίζουν και το οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν. Παραμένουμε σε ένα θέμα πανελλήνιας εμβέλειας, το οποίο έρχεται κάτω από το φακό της Ευρώπης. Νέα γραμμή λοιπόν άμυνας θα πρέπει να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, προκειμένου να ανακοπεί το άνευ προηγουμένου μεταναστευτικό κύμα. Ποιος το δήλωσε αυτό? Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, εκφράζοντας την άποψη ότι η συμφωνία Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι αρκετή. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στα νησιά που είναι στην ακριτική Ελλάδα, στα νησιά που αντιμετωπίζουν ένα τρομερό οικονομικό αλλά κυρίως κοινωνικό πρόβλημα, εμείς αυτή τη στιγμή να πάμε και να τους επιβαρύνουμε φορολογικά περισσότερο. Θα το θέσουμε το θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα και στα αρμόδια όργανα για να υπάρχουν αποφάσεις. Άλλο πρόβλημα ότι πολύ σωστά οι επιχειρήσεις των νησιών λένε, απόλυτα νησιωτική περιοχή, λένε ότι βγείτε έγκαιρα και πείτε τι έχετε να κάνετε, διότι πρέπει να κάνουμε συμφωνία. Να είμαστε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς στο μεγάλο θέμα των ημερών, καθώς ο χρόνος, η κλεψίδρα του χρόνου φαίνεται να έχει ήδη αναποδογυρίσει, μιλούμε για τις γαλάζιες εκλογές, για τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, στο δικό της πεδίο, και πάμε να συζητήσουμε τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα τελευταία σημεία στα οποία θα κριθεί αυτή η γαλάζια μάχη, με τον Αντώνη Γραμβάνη, ο οποίος είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Κύριε Γραμβάνη, καλησπέρα, καλώς ορίστε, καλή χρονιά. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά, με υγεία, και ας ελπίσουμε το 2016 να είναι πολύ καλύτερο από το 2015 για όλους μας. Είναι πραγματικά αυτή η ευχή όλων μας. Πάμε όμως να δούμε πρώτα την πολιτική επικαιρότητα. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα εδώ. Για τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα είναι μία χρονιά αλλαγών. Ήδη στην πρώτη εβδομάδα, στο πρώτο δεκαήμερο, δίδεται στην σφραγίδα σας ως κόμμα, σε μία μάχη η οποία έρχεται να τερματιστεί ουσιαστικά με τις εκλογές της Κυριακής. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μαζί σας με το τι πρεσβεύει η βάση της Νέας Δημοκρατίας, τι αποζητά από αυτή την εκλογική διαδικασία κατά την άποψή σας, θεμελιώνοντας έτσι και όσα πριν από μία ημέρα αναγράφατε σε σχετικό άρθρο που φιλοξένησε τοπική εφημερίδα. Να σου πω, αυτές οι εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία είναι εξαιρετικά σημαντικές και είναι εξαιρετικά σημαντικές και για την ίδια τη χώρα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφει ό,τι υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας, αλλά και οποιοδήποτε άλλος τομέας πολιτικής, τον οποίο να μην έχουν καταστρέψει. Όπως γνωρίζουμε λοιπόν, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε και σε αλλαγές, αλλά και σε μεταρρυθμίσεις, και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να θέσει και να προτείνει στον ελληνικό λαό ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, τεκμηριωμένο, ολοκληρωμένο, το οποίο θα αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, μια ισχυρή οικονομία ίσων ευκαιριών, μια ισόρροπη και δυναμική ανάπτυξη, αλλά και θα δίνει μεγάλο βάρος σε πολιτικές και δράσεις
για την καταπολέμηση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και για την δημιουργία πλέον ενός μιας ευημερίας και κοινωνικής προκοπής στον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οφείλουμε όμως σαν παράταξη, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι και η μεγάλη λαϊκή παράταξη αυτής της χώρας, είναι η παράταξη που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Οφείλουμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό που θα διατυπώσουμε και θα πρέπει να είναι η ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία και να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και της οικονομίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Πρέπει να τελειώνουμε με τους αριθμούς, με τους στατιστικούς πίνακες και με όλα αυτά. Πρέπει να διαμορφώσουμε μία πρόταση πλήρως τεκμηριωμένη, η οποία θα έχει ως βάση της την κοινωνία και τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε κάτι, κάθε κοινωνία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες. Κάθε οικονομία μιας χώρας έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες. Όπως και είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες αυτή τη στιγμή του ελληνικού λαού σε σχέση με πριν 5 ή 6 χρόνια. Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά μαζί σας, κύριε Γραβάνη. Θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι στο ζήτημα των εκλογών, γιατί νομίζω τα υπόλοιπα τις πολιτικές αυτού του τύπου, τις πολιτικές αναζητήσεις ή αν θέλετε. Την διευθέτηση που πρέπει να γίνει θα τη δούμε κατά τις επόμενες ημέρες. Απλά για το τι διευθέτηση θα γίνει είναι πολύ σημαντικό για τις εκλογές, γιατί στην ουσία θα αποφασίσουμε την Κυριακή οι 400.000 νεοδημοκράτες, η βάση της Νέας Δημοκρατίας, θα αποφασίσουν ποια Νέα Δημοκρατία θέλουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια Νέα Δημοκρατία θέλουμε. Και εγώ, επειδή είμαι της άποψης που σας είπα πριν, θέλω δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη λαϊκή παράταξη, πιστή στις αρχές και τις αξίες της, όπως διαμορφώθηκαν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να μην μετακινείται στο πολιτικό τόξο και να συνεχίσει να έχει ως στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θέλω μια Νέα Δημοκρατία λοιπόν κοντά στον πολίτη. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η ιδανικότερη επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη χρονική περίοδο είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Όμως έχουν κατά καιρούς υποθεί πάρα πολλά πράγματα για το τι πρεσβεύει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και αντίστοιχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιους έρχεται να εκφράσει, από ποια είναι η πολιτική διαδρομή βέβαια του καθενός, και αυτό σταθμίζεται. Βέβαια. Από πού ξεκίνησε, πώς αναρριθμίστηκε, πού κατέληξε. Ποιες είναι ίσως οι πολιτικές του προτάσεις, όλα αυτά έχουν διατυπωθεί και εν είδη ερωτημάτων αλλά και πολιτικών σχολείων όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και σας πάω στο επόμενο θέμα και ερώτημα παράλληλα, και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την βούληση της βάσης. Η πρόσφατη έρευνα που έχω μπροστά μου λοιπόν, με ημερομηνία την 5η 7 Ιανουαρίου από το New Post, αφορά μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, δίδει ένα ποσοστό 51,6% το οποίο ανεβαίνει στο 52,5% όσο σίγουρα θα ψηφίσουν προς το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 36,3%, ενώ το 8,9% των ψηφοφόρων δηλώνει ακόμη αναποφάσιστον. Τι λέτε λοιπόν για αυτό το δημοσκοπικό έβριμα ή αντίστοιχα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν και αποτυπώνουν μια διαφορά σαφή μεταξύ των δύο? Είναι αλήθεια ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έδειξε ότι έχει την προτίμηση της βάσης και από την πρώτη ψηφοφορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε περίπου 12 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, βέβαια ούτως ή άλλως σε δύο μέρες θα ξέρουμε και το πραγματικό αποτέλεσμα, η μεγάλη μερίδα της βάσης της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι δείχνει την προτίμησή της στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ένα λεπτάκι τώρα. Θέλω όμως σε αυτό να βάλω και δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά, ναι, τα οποία προκύπτουν, κύριε Γραβάνη, από την έρευνα. Βεβαίως. Και θα ήταν κρίμα να μην τα συζητήσουμε. Το 51,6% των ερωτώμενων εκτιμά πως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι ένα ποσοστό το οποίο ανεβαίνει στο 54,2% στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του Σεπτεμβρίου,
και στο 56,6% σε όσους θα συμμετάσχουν σίγουρα στην εκλογή Προέδρου. Γιατί υπάρχει αυτή η βεβαιότητα στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψή σας? Να σας πω, ο Βαγγέλης Μημαράκης πρώτα απ' όλα από το ξεκίνημα της εκλογικής διαδικασίας, παρόλο που ήταν και πρόεδρος, έδειξε ότι ως σκοπό έχει τη διαφύλαξη της ενότητας και την καλύτερη προοπτική για την παράταξη. Mm-hmm. Απέφυγε να μπει σε διάφορες αντιδικίες οι οποίες μειώνουν και το επίπεδο, και κυρίως αυτό που εγγυάται την ενότητα της παράταξης είναι η ιστορία του σε αυτό το κόμμα. Έχει ξεκινήσει μόνος του, έχει γίνει πρόεδρος της ΟΝΕΔ, γραμματέας του κόμματος, υπουργός, πρόεδρος της Βουλής, διαθέτει δηλαδή όλη εκείνη την πορεία, έχει περάσει όλα τα σκαλοπάτια, ώστε να καταφέρει και αυτή τη στιγμή να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λεπτάκι. Αρκετά φυσικά σε αυτό έχει κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένα πολύ αξιόλογο στέλεχος της παράταξής μας. Σας το είχα πει κιόλας και την προηγούμενη φορά που βρισκόμουν. Κάθε φορά έχει τη δική της επικαιρότητα. Εδώ όμως, πέρα, βέβαια, όχι, σας είχα πει ότι χαίρομαι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δεύτερος και ότι χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή την Κυριακή πάμε πλέον σε μια ιδεολογική μάχη για το ποια Νέα Δημοκρατία τι θέλουμε. Τι προσφέρει λοιπόν κατά την άποψή σου ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιο νεοφιλελεύθερος πολιτικός. Mm-hmm. Εκπροσωπεί, θέλει μάλλον και πιστεύει σε πιο νεοφιλελεύθερες πολιτικές, σε αντίθεση με τον Βαγγέλη τον Μημαράκη, ο οποίος πιστεύει σε έναν στο φιλελευθερισμό, αλλά με μεγαλύτερο κοινωνικό χαρακτήρα, με βάση τον άνθρωπο και την κοινωνία. Και θεωρώ ότι ο Βαγγέλης Μημαράκης, εκφράζει αυτή τη στιγμή καλύτερα το DNA και τον κόσμο της παράταξης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι σε αυτή την ιδεολογική μάχη έχει το προτέρημα και θα την Κυριακή πιθανότατα να είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό και να μείνω λίγο στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν το ερώτημα το οποίο τίθεται, μεταξύ άλλων, είναι και ποιον θεωρεί η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας ως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το καταλληλότερο πρόσωπο δηλαδή, το οποίο έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, mm-hmm. γιατί μέχρι στιγμής και δεν έχει διαψεύσει την πορεία της Νέα Δημοκρατία, θεωρείται ως δυνάμεις συμπολίτευση, έτσι δεν είναι? Η αντιπολίτευση έτσι ήθιστε να τοποθετείτε στο πολιτικό σκηνικό. Τι λέτε λοιπόν γι' αυτό? Τουλάχιστον η έρευνα στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνει στον κύριο Μημαράκη ένα ποσοστό 45,7% έναντι 34,3% του κυρίου Μητσοτάκη. Φαίνεται από αυτή την έρευνα ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνει μία εμπιστοσύνη στον Βαγγέλη Μημαράκη. Πιστεύω ότι σε δύο μέρες θα φανεί κιόλας και τελικά αν όντως η βάση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά να σας πω, εννοείται ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι ψηφίζουμε πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ψηφίζουμε εν δυνάμει πρωθυπουργό. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς πέρασαν τρεις μήνες με εσωκομματικές διαδικασίες και λόγω εκείνης της ατυχίας, να το πω σε εισαγωγικά, που υπήρξε με την πρώτη διαδικασία. Mm-hmm. Για την οποία έχει τοποθετηθεί και σήμερα ο κ. Μημαράκης. Αυτή τη στιγμή όμως, 400.000 κόσμος, παρόλα αυτά που έχουν γίνει, 400.000 κόσμος την πρώτη Κυριακή ήρθε και ψήφισε και έδωσε ένα μεγάλο μήνυμα. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μείνει όρθια, πρέπει να αξιοποιήσει το ρόλο της ως ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και πρέπει να δώσει στον κόσμο ελπίδα με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε τις τεράστιες αδυναμίες αυτές της κυβέρνησης, να δείξουμε ότι είμαστε η μοναδική, ισχυρή και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, γιατί, συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, οι ιστοί της ελληνικής κοινωνίας καταστρέφονται από την άγνοια και την επικινδυνότητα των κυβερνώντων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αυτά. Ο κύριος Παπαμίκος όμως, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι ξανασηκώνει το γάντι και δημιουργεί αυτό το διάλογο με τους πορτιέριδες και εμείς. Τι λέτε γι' αυτό? Δηλαδή βλέπουμε ότι παρότι υπάρχει μια μάχη και όλα θα έπρεπε μια εκλογική διαδικασία και θα έπρεπε όλα να κατατείνει προς εκεί, κάποιοι ανεβάζουν τους τόνους. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Παπαμίκος είναι ένα στέλεχος της παράταξης από τα πιο επιφανή. Από τα καλύτερα, ήταν πάρα πολύ καλός πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του, ήταν γραμματέας του κόμματος.
Δεν γνωρίζω τώρα τι ακριβώς αυτούς τους διαλόγους, δεν τους γνωρίζω ουσιαστικά για να μπορώ να σας πω κάτι. Απλά εκείνο που έχει σημασία πάνω σε αυτό που είπατε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τη Δευτέρα θα είναι πιο ενωμένη από ποτέ και εγγύηση γι' αυτό θα αποτελούν οι 400.000 μέλη της. Mm-hmm. Και θα ήταν καλό, και θα ήταν καλό, γιατί αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όχι μόνο εδώ, παντού, και θα είναι καλό κάποιοι υποστηρικτές οποιοδήποτε αρχηγού, είτε είναι του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, είτε είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ξέρουν και να κρατάνε χαμηλά τους τόνους, να σέβονται όλα τα στελέχη αυτής της παράταξης, γιατί να γνωρίζουν ότι με τη λάσπη και με τις κατηγορίες τις εσωκομματικές, μόνο πλήγματα δημιουργούν σε αυτή την παράταξη και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος αυτό να τους το αναγνωρίσει. Τώρα, θα ήθελα να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με το ρόλο του Κώστα Καραμαλή σε όλη αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Ακούσαμε από διαφορετικές πλευρές να γίνεται μια αναφορά στο πρόσωπό του. Μένω κυρίως στην τοποθέτηση του κυρίου Στυλιανίδη, που θεωρώ ότι όσες φορές εκφράστηκε γύρω από το πρόσωπο του πρώην Προέδρου υπήρχε και μια ειλικρίνεια και σταθερότητα λόγων και έργων. Πέρα από τους υπόλοιπους που βγήκαν να μιλήσουν για εκείνον, ίσως και μην έχοντας και την ίδια σχέση. Ποιο είναι όμως το ερώτημα? Υπήρξε μια πιο ουσιαστική ανάμειξη του, παρουσία του, με αφορμή την συγκεκριμένη εσωκομματική διαδικασία? Εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια ουσιαστική ανάμειξη. Ούτε νομίζω ότι είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πει ποια ήταν η άποψη του Κώστα Καραμαλή για το ερώτημα ποιος... αφορούσε μόνο στην ανάμειξη. Ναι, νομίζω ότι δεν είχε κάποια ανάμειξη. Σίγουρα ο Κώστας Καραμαλής αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για την παράταξη και για τη χώρα. Και σίγουρα βλέπουμε ότι σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές πολλοί προσπάθησαν είτε να καπηλευτούν, είτε να ρίξουν λάσπη, είτε να πολεμήσουν, και στην ουσία το μόνο όνομα που προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν ήταν αυτό του Κώστα Καραμαλή. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε και όλοι καταλαβαίνουμε τι θεωρεί ο Κώστας Καραμαλής ότι είναι το καλύτερο για αυτή την παράταξη. Ο Κώστας Καραμαλής όμως το μόνο που έκανε ήταν κι αυτός να έρθει να ψηφίσει. Δεν ενεπλάκει καθόλου. Και οπότε γιατί... Και ο ίδιος έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και όλοι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι η καλύτερη εγγύηση για την ενότητα της παράταξης είναι αυτή οι 400.000. Τη Δευτέρα, λοιπόν, όποιος και να είναι ο αρχηγός, οφείλουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι. Γιατί ο πραγματικός μας αντίπαλος είναι η κυβέρνηση του Τσίπρα. Και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Τη Δευτέρα θα πούμε τα περισσότερα. Να είστε καλά. Πολύ ευχαρίστω, να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γραβάνη. Πάμε τώρα όμως στον Γιάννη Νάκο να τον δούμε, να το ευχηθούμε καλή χρονιά και να μάθουμε τις λεπτομέρειες για τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά με υγεία, Γιάννη, υγεία, και κάθε καλό εύχομαι. Υγεία και πρόοδο. Και λιγότερα μνημόνια, έτσι. Λιγότερα μνημόνια, αυτές είναι ευχές οι οποίες ας πούμε ότι λέγονται και γίνονται. Μακάρι, στο χέρι μας. Ας πούμε. Γιατί ο κύριος Τσίπρας μας εκπλήσει. Για να δούμε τώρα τι εκπλήξεις θα έχουμε ήδη, ελέω, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρόικας. Γιάννη, σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για αυτά, θα μιλήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία, για την εκλογική διαδικασία. Για να δούμε λοιπόν τι υπάρχει στο πεδίο της ανάδειξης του νέου αρχηγού, τι αφορά δηλαδή στην τυπική εκλογική διαδικασία. Ακριβώς, ναι. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι ψήφισαν και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών τον πρώτο γύρο. Ο τόπος στον οποίο θα μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος να ψηφίσει θα είναι ο ίδιος με την προηγούμενη φορά. Μάλιστα, θα υπάρχουν και ειδικές ανακοινώσεις έξω από τα εκλογικά κέντρα, τα οποία θα καθοδηγούν τους αν θέλετε, καλύτερα ψηφοφόρους, ενώ θα μπορέσουν να ψηφίσουν με την επίδειξη της ταυτότητας, αστυνομικής ταυτότητας, ένα αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, το διαβατήριο ή την άδεια οδηγήσεως. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το σταυρό προτίμηση ανάμεσα στους δύο υποψήφιους, τον κύριο Ευάγγελο Μημαράκη και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας αποδοχής του καταστατικού και των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πάρουν τις φόρμες, δηλαδή με την συγκεκριμένη αίτηση, αυτή τη φόρμα συμπληρωμένη αναχείρας, όπως τους βλέπαμε
στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Νομίζω θα καθυστερούσε και τη διαδικασία, mm-hmm. διότι ήδη προκλήθησαν διάφορες χρονοτριβές, αν θέλετε καλύτερα. Τώρα νομίζω ας πλησιάσουμε λίγο στα των επιτελείων των δύο υποψηφίων. Για να δούμε λοιπόν τι λένε, τι νεότερα έχουμε από τα επιτελεία. Ποιες είναι οι πολιτικές δημόσιες, τι λένε τα πηγαδάκια. Πλησιάζει λοιπόν ο καιρός, Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε. Οι δύο υποψηφοί θα κόψουν το νόημα της εσωκομματικής διαδικασίας, ο καθένας, αν θέλετε, με τις δικές του απόψεις, αλλά και προσωπικές στρατηγικές. Οι ευθείες επιθέσεις συμπληρώνονται από συνενετικές δηλώσεις. Και το γενικότερο κλίμα απ' έξω είναι ότι δεν πρόκειται για μια αναμέτρηση που κινείται στον ίδιο πολιτικό χώρο. Στοχεύουν και οι δύο σε ειδικά κοινά, ενώ αν θέλετε καλύτερα και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες τον τελευταίο χρόνο δεν ταυτίζονται για την εγκυρότητά τους, προορίζονται κυρίως για τα δύο επιτελεία όσον αφορά με μυστικές ψηφοφορίες και μυστικές φυγμομετρήσεις του κοινού. Στο επιτελείο του κ. Μημαράκη, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως μάλιστα μου είπε στέλεχος, ότι έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Είμαστε αισιόδοξοι πάνω απ' όλα, αλλά οι κάλπες είναι και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, τι θα ανακοινώσουν. Ενώ, αν θέλετε, καλύτερα στο επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, προσβλέπουν σε μια πιο στενή εκλογική συνεργασία με τους ψηφοφόρους του Άδωνη Γεωργιάδη και ορισμένους και αποσκοπούν στο να υφαρπάξουν, αν θέλετε, καλύτερα περισσότερους ψήφους από το επιτελείο και από την υποψηφιότητα του κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, η οποία από ό,τι φαίνεται, μάλιστα και η ίδια ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος πριν τρεις ημέρες, νομίζω, θα παραμείνει αμέτωχος όσον αφορά την εκλογική διαδικασία. Δηλώνει παρόν, όπως ο ίδιος είπε, αλλά δεν έδωσε κάποιο στίγμα και κάποια καθοδήγηση όσον αφορά τη δική του υποψηφιότητα. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε την δήλωση του κ. Σαμαρά για τις εκλογές της Κυριακής. Ναι, ο κ. Σαμαράς έκανε μια δήλωση σε τηλεοπτικό σταθμό στην Καλαμάτα, λέγοντας ότι ο κόσμος θα αποφασίσει, ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος θα ψηφίσει. Ο δικός του ρόλος, ο δικός μου ρόλος είναι ενοποιητικός, δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι η παράταξη παραμένει οργανωμένη και ενωμένη, να προχωρήσει ευθεία και να βάλουμε μπροστά και πάλι τη μηχανή της ανάπτυξης και να επιστρέψουμε πάλι σε τροχές, ας πούμε, αναπτυξιακές, με την παράταξή μας ενωμένη και δυνατή. Γιατί κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να συμβεί αν η παράταξη δεν είναι ενωμένη και δυνατή. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να τονίσω και κάποιες δηλώσεις οι οποίες είχαν τις προηγούμενες ημέρες και χθες αλλά και σήμερα. Και είχαν τη δική τους βαρύτητα. Είχαν τη δική τους βαρύτητα. Σημειωθεί και έχουν και τη δική τους βαρύτητα. Είναι υποψηφίους, γι' αυτό νομίζω αξίζει να τονιστούν. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Ευάγγελο Μημαράκη, ο οποίος επαναλαμβάνει συνεχώς ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μου. Το συνδέει μια στενή, στενότατη φιλία, τόσο κοινωνική όσο και πολιτική σχέση μαζί του. Έριξε τα βέλη του λέγοντας ότι η ανανέωση δεν είναι σώνει και καλά ηλικιακή, αλλά όταν αυτός θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα δώσει την ευκαιρία σε νέα στελέχη να αναμειχθούν με τη Νέα Δημοκρατία, με ίσες ευκαιρίες και μετέπειτα όποιος αξίζει θα προχωρήσει. Ενώ επαναλαμβάνει συνεχώς ότι, και νομίζω στο Μέγκα, στο κεντρικό δελτίο χθες, επανέλαβε πολλές φορές, τρεις φορές αν δεν απατώμε, ότι είναι παλιός στο πολιτικό κουρμπέτι, θέλοντας να τονίσει την υπεροχή του απέναντι τόσο στον κύριο Τσίπρα όσο και στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή αυτή την έλλειψη εμπειρίας που έχουν οι δύο προαναφερόμενοι. Ενώ τόνισε πως ο Κώστας Καραμαλής, αυτό και το οποίο έκανε εντύπωση σε όλους, είναι ότι ο Κώστας Καραμαλής ίσως ξεκινήσει κάτι δικό του στην ερώτηση, απάντησε την απάντηση στην ερώτηση που του έκαναν αν ζεσταίνει, αν θέλετε καλύτερα, τη θέση για του θέσει του. Αυτό το οποίο είπε, γιατί το ρώτησα και έκανε και κάποια τηλεφωνήματα σήμερα το πρωί, το διάβασα και εγώ και στο Έθνος παράλληλα, Γιάννη, έχει εξαιρετική σημασία. Αυτό το οποίο είπε είναι όχι η δημιουργία ενός νέους κόμματος, όπως ακριβώς γράφει σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Αυτή ήταν η ερμηνεία. Ναι. Αλλά του νέου, του καινούριου που έρχεται μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία και από το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Αυτή ήταν η ενδονιολόγηση, έτσι. Όχι ότι δημιουργεί νέο κόμμα, ζεσταίνει τη θέση για ένα νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει. Εκεί υπήρξε μια παρερμηνία, νομίζω. Νομίζω στη Νέα Δημοκρατία έχουν δώσει το πολιτικό στίγμα της αναγέννησης του Φοίνικα μέσα. Ακριβώς. Αν και ο Φοίνικας άλλο μας παραπέμπει. Έτσι. Ναι, πολιτικά κιόλας στην Ελλάδα. Είναι μεταφορική η σημασία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να δώσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ένα ιδεολογικό περιεχόμενο στην υποψηφιότητά του, τονίζοντας την ανεωτική του χρειά όσον αφορά του κυρίου Μημαράκη, χαρακτηρίζοντας, αν θέλετε, την επιλογή του κυρίου Μημαράκη ως επιλογή στασιμότητας αλλά και συρρήκνωσης. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που κράτησα εγώ. Πάμε τώρα, εξαιρετικά Γιάννη, υπό την έννοια ότι έχουμε έτσι μια πιο συντολική εικόνα και πάμε να δούμε τη δήλωση του Προέδρου της ΚΕΦΕ, του κυρίου Τραγάκη, ο οποίος σχολίασε και το γεγονός των email, των αποτελεσμάτων. Θα αντέχονται και έτσι πλέον
τα αποτελέσματα από την ΚΕΦΕ. Ο κύριος Τραγάκης είναι μια εμβληματική μορφή για τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα αγαπητός και μόνο από το πρόσωπό του μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι αξιοαγάπητος άνθρωπος. Τόνισε ότι αυτή τη φορά θα δεχθεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα και με τη διαδικασία του email. Θυμίζουμε την αργοπορία και την αγανάκτηση η οποία υπήρχε την προηγούμενη φορά, που μετά και δύο ημέρες μετά τις εκλογές δεν είχαμε σαφή και ακριβή αποτελέσματα. Γνωρίζαμε βέβαια ποιος ήταν πρώτος, αλλά δεν είχαμε τα ακριβή αποτελέσματα. Τόνισε λοιπόν ότι οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, μαζί με τους εκάστοτε επικεφαλείς των προέδρων των τοπικών οργανώσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλουν τα έγκυρα αποτελέσματα με τη μορφή φωτογραφιών και με τη δυνατότητα του email. Ενώ ερωτηθείς για το πότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα σχετικά με τα αποτελέσματα της εκλογής, τόνισε ότι περίπου στις 11 η ώρα το βράδυ. Ενώ αν υπάρχει αθρώα συμμετοχή όπως την προηγούμενη φορά, δεν γνωρίζει και ο ίδιος να απαντήσει, φαντάζομαι λίγο αργότερα. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε ίσως τα σημεία στα οποία θα κριθεί η μάχη στα δύο αυτά στρατόπεδα. Και τι έχεις να πεις γύρω από αυτό, τι λένε οι πληροφορίες? Έχουμε τη μάχη των δύο στρατοπέδων, έχουμε τρία βασικά μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, είναι το μέτωπο της Αττικής, στο οποίο όποιος επικρατήσει θα έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Εκεί η υπεροχή αυτή θα σημάνει και το προβάδισμά του στη χώρα. Και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, όπως είπαμε της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδος, όπου ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να κόψει την ισχύ του καραμαλικού στοιχείου, αλλά και τη ροή στελεχών από το επιτελείο του κύριου Τζικώστα προς το κύριο Μημαράκη. Ένα τρίτο και τελευταίο, ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους αναλυτές, είναι το μέτωπο της συμμετοχής, καθώς κάθε υποψήφιος θέλει να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τις απώλειες από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσω με μια τελευταία πληροφορία. Είχα ότι ο κύριος Θεόδωρος Ζαγοράκης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε κατά τη διάρκεια της ημέρας ότι με γραπτή του δήλωση ότι τάσσεται στο πλευρό του κυρίου Ευάγγελου Μημαράκη. Όλα καλά δηλαδή. Όλα για καλά. Να χρησιμοποιήσουμε και τον τίτλο. Να δούμε αν θα σκοράρει και ο κύριος Μημαράκης. Μάλιστα. Έξυπνο. Ευφυές. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλώς βράδυ. Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Ροδόπης και λόγω της κρίσιμης περίοδου που διανύει ο κλάδος με αφορμή και την επικείμενη ψήφιση του ασφαλιστικού, αποφασίστηκε τελικά η αποχή διαρκείας των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, ενώ οι κινητοποιήσεις πρόκειται να κλιμακωθούν στις 16 του μήνα μετά και τη σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Αποχή διαρκείας αποφασίζει ο κλάδος των δικηγόρων σε όλη τη χώρα με αφορμή την επικείμενη ψήφιση του ασφαλιστικού, ενώ οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από τις 16 Ιανουαρίου μετά τη συνάντηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Καθήκοντά τους και μια αποχή η οποία δεν θα έχει αστερίσκους, δεν θα έχει καμία εξαίρεση εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος επιβάλλει ως ιδιαίτερο καθήκον μας να παριστάμεθα. Σε ένα ασφαλιστικό, σε ένα σχέδιο νόμου ασφαλιστικού, το οποίο ουσιαστικά αφανίζει τους ασφαλισμένους. Η προμετωπίδα του νομοσχεδίου αυτού είναι η εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος. Αναρωτιέμαι όμως και αναρωτιόμαστε όλοι οι δικηγόροι και όχι μόνον, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτής της χώρας, με ποιους ασφαλισμένους. Διότι ουσιαστικά με την υπερφορολόγηση που ήδη υπήρχε, η πρόσθεση του 37% στο εισόδημα δεν θεωρείται ασφαλιστική εισφορά, θεωρείται φόρος και μάλιστα ένας επαχθής φόρος, ο οποίος δόθη όχι κατ' εντολή της Τρόικα και νομίζω ότι αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Το σχέδιο νόμου υπευλήθη από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, είναι δικές του σκέψεις, δεν υπευλήθησαν από κανέναν τρίτο, έχουν όμως μία σαφή στόχευση, τον αφανισμό όλων των ασφαλισμένων. Εμείς λοιπόν, έχοντας αντανακλαστικά σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται με άλλη μορφή, με τη μορφή του ότι δεν θέλουμε να πάρουμε μέτρα αλλά τα παίρνουμε γιατί μας αναγκάζουν, αυτού του είδους οι δικαιολογίες στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανέναν από τους πολίτες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εξαγγέλουμε αποχή για την επόμενη εβδομάδα, σύγκληση άμεσα της Γενικής Συνέλευσης την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δικηγόροι και βεβαίως ήδη από όσο γνωρίζω συνεδριάζει αύριο η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην Αθήνα, προκειμένου η κατεύθυνση η οποία θα δοθεί από τη Συντονιστική να είναι αποχή και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή
υπό την έννοια του ότι θα κινηθούμε ακόμη και στα όρια της νομιμότητας, και σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων στις 16 του μηνός, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό, το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να κλιμακώσουμε όλες τις κινητοποίησεις μας και να δούμε αν μπορούμε να περισσώσουμε τις δουλειές μας, το λειτουργήμά μας, αυτό για το οποίο όλοι ορκιστήκαμε και γι' αυτό που παλέψαμε πραγματικά. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυτό, αν τελικώς περάσει υπό τη μορφή αυτή, νομίζω ότι θα βρει την επόμενη μέρα όλους τους δικηγορικούς συλλόγους και όλους τους δικηγόρους της χώρας στα σπίτια του. Θα έλεγα ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που λέγαμε χρόνια τώρα, τα σωστά μέτρα και αυτό που πραγματικά θα μπορέσει να βοηθήσει σε ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει τουλάχιστον να ρωτήσουμε τον ενδιαφερόμενο. Θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος πρώτα, ο οποίος θα μπορέσει να έχει κοινά σημεία επαφής και αυτά που θεωρούνται τέλος πάντων σκληρά, να μπορούμε να τα προσπεράσουμε με άλλες προτάσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν μία προοπτική σε όλους. Δεν μιλώ μόνο για τους νέους δικηγόρους, δεν φτάσαμε πλέον σε αυτό το σημείο σήμερα. Σήμερα μιλάμε για όλους τους δικηγόρους της χώρας και για αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλα εισοδήματα, για αυτούς που εργάζονται τέλος πάντων και δεν έχουν πρόβλημα εργασίας, εκμηδενίζεται οποιαδήποτε δυνατότητά τους να επιβιώσουν. Νομίζω ότι αυτό που αποτελεί ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι άμεση απόσυρση των διατάξεων που θίγουν σε αυτό το βαθμό το νομικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι μόνο οι δικηγόροι, είναι και οι συμβολιογράφοι, είναι και οι δικαστικοί επιμελητές, είναι και οι δικαστές ακόμη, οι οποίοι θα υποστούν μια τεράστια μείωση στις επικουρικές τους συντάξεις. Και αυτό τελικά που θα πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε σε ένα υγιή διάλογο, ώστε εμείς δεν αναζητούμε την επιστροφή στα παλιά, εμείς αναζητούμε αυτό που ονομάζεται δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι να αποδίδεται η εισφορά του κάθε δικηγόρου, του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, είτε στην ασφάλειά του, είτε στο φόρο του, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει, αφήνοντας όμως χώρο να μπορέσει να επιβιώσει και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, να μπορέσει να ονειρευτεί για το αύριο το δικό του και των παιδιών του. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων της χώρας. Ήδη έχουμε προβεί και στο ρεπορτάζ, το έχετε παρακολουθήσει. Ας συνδεθούμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Κυμπαρίβη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλή και δημιουργική να είναι η χρονιά. Πάντως θα είναι σίγουρα μια χρονιά μάχης για τους δικηγόρους. Έτσι ξεκινάει. Πραγματικά είναι έτσι. Να ευχηθώ όμως καταρχήν καλή χρονιά με υγεία και ελπίζω βεβαίως οι δυσκολίες που φέρει η καθημερινότητά μας και η άσκηση κακών πολιτικών πρακτικών και κακών νομοθετημάτων να μην χαλάσει την υγεία μας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι βρίσκονται ήδη από σήμερα, μια και από ό,τι πληροφορούμε και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος στην τάξη Δικηγορικός Σύλλογος της χώρας, έχει εξαγγείλει αποχή για την επόμενη εβδομάδα. Και οι σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη έχουν προχωρήσει σε αποφάσεις αποχής για την επόμενη εβδομάδα. Μιας αποχής η οποία όμως δεν θα είναι προσχηματική και δεν θα έχει κανένα μα κανένα όριο ελαστικότητας όσον αφορά το θέμα της εργασίας των συναδέλφων. Και αυτό βέβαια όχι γιατί εμείς ως διοικητικά συμβούλια θέλουμε να πιέσουμε και να καταπιέσουμε τους συναδέλφους, απλά γιατί είναι συνείδηση πλέον όλων των δικηγόρων της χώρας ότι αυτό το νομοθέτημα το οποίο ήρθε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου μάλλον, είναι αυτό που δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, είναι δε αντιφατικό με τον τίτλο του, η εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος. Εγώ δεν διανοούμαι εξυγίανση ασφαλιστικού συστήματος χωρίς την ύπαρξη ασφαλισμένων, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όταν σε μία αμοιβή ενός δικηγόρου, η οποία ανέρχεται για παράδειγμα στο ποσό των 1.000 ευρώ, που είναι μια καλή αμοιβή, αυτό το οποίο απομένει στο δικηγόρο μετά την φορολόγηση που έχει και μετά τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, είναι περίπου 7%, είναι 70 ευρώ στα 1.000 ευρώ. Και με αυτά τα 70 ευρώ θα πρέπει ο δικηγόρος να μπορέσει να καταφέρει να ζήσει την οικογένειά του και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του γραφείου. Αυτό νομίζω ότι στην κοινή λογική του καθενός καθίσταται ανέφικτο
και νομίζω ότι καταδεικνύει ίσως και εχθρότητα ή κακότητα ή ιδεολειψία, αν το θέλετε, mm-hmm. απέναντι σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία ήταν πιασάρικη όσον αφορά την επιβολή μέτρων για κάθε κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο σήμερα που βλέπουμε να συμβαίνει αυτό στην πράξη από έναν Υπουργό Εργασίας, ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε δικηγορία και γνωρίζει πολύ καλά στα σφιχταγκαλιάσματα που είχε πριν τη λήψη της εξουσίας, το πόσο άδικο ήταν το σύστημα φορολόγησης των δικηγόρων με την επιβολή του ΦΠΑ. Φανταστείτε, φόρος παροχής, φόρος προστιθέμενης αξίας στη γνώση. Αν αυτό δεν αποτελεί μια παράνοια επιβολής φόρου, διότι αυτός ο φόρος δεν συμψηφίζεται σε εμάς πουθενά, μόνο με την αγορά στυλό και χαρτιού, οι οποίες αγορές φυσικά δεν κυμαίνονται σε μεγάλα επίπεδα για να συμψηφίσει κανείς το ΦΠΑ του. Τότε λοιπόν ήρθε η ταφόπλακα και με το σχέδιο νόμου για να μας υποδείξει τελικώς ότι σε αυτή τη χώρα ίσως να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός αυτός, είτε από την αριστερή κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, είτε από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, έλεγε από την αρχή ότι προβλέπει τη μείωση του αριθμού των δικηγόρων στην Ελλάδα στο 1/3 του αριθμού της, και ίσως να λέω βέβαια και μεγάλο ποσοστό. Αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται με αυτό που προτάθηκε από τον Υπουργό Εργασίας. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Η στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης ήταν από την αρχή κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους εφαρμογή, χωρίς όμως, και το τονίζω αυτό κύριε Θεολόγη, εμείς ως δικηγορικός κλάδος να λέμε ότι θα πρέπει και ήταν δίκαιο κάποιος ο οποίος εισέρχεται τώρα στη δικηγορία να πληρώνει μεγαλύτερο ποσό ασφαλίστων από κάποιον ο οποίος ήταν από το 1993 και πιο πίσω ασφαλισμένος. Ήταν άδικο και νομίζω αδικούσε τους πάντες. Κύριε Κυμπαρίδη, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή για αυτή την εδώ την ώρα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο προκαλείται όμως από την τοποθέτησή σας είναι γιατί κάθε φορά όποια νομοθετική προετοιμασία ή εν πάση περιπτώσει λειτουργία ξεκινά από το ασφαλιστικό και δει από το συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Θα μου πείτε, κάποτε ήταν και η πολιτική μηχανική, αλλά αυτοί καταβαρθρώθηκαν αμέσως μετά και την κατάργηση, ουσιαστικά την εξαφάνιση της οικοδομής από την χώρα μας. Τι λέτε γι' αυτό? Με την κρίση. Mm-hmm. Η στοχοποίηση ενός συγκεκριμένου κλάδου έχει να κάνει και με άλλες λογικές. Κρατώ και ήταν τα νούμερα της μείωσης, όπως είπατε προηγουμένως, κατά το 1/3 του αριθμού των δικηγόρων στη χώρα. Τι τύπο σχεδιασμοί είναι αυτοί και γιατί κινούν λοιπόν από τον ίδιο το δικηγορικό κλάδο? Γιατί σε πολλές περιπτώσεις από εγχώρια κέντρα, και το γνωρίζω πολύ καλά, υπάρχει ένα μέγιστο συμφέρον να μείνει όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός δικηγόρων στη χώρα, έτσι ώστε η πίτα να μοιράζεται σε λιγότερους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας... Οι λιγότεροι μπορεί να είναι και γραφεία, να είναι επίσης και δικηγορικές, συγγνώμη, εταιρείες. Μπορεί να είναι και δικηγορικές εταιρείες, μπορεί να είναι και τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συνεργασία από πολύ μεγάλες εταιρείες δικηγορικές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι οι τηλεθεατές μας για ποιες ακριβώς εταιρείες μιλάμε όλοι, μια και οι προτάσεις οι οποίες κατά καιρούς υποβλήθηκαν μέσω της Τρόικα ήταν προτάσεις οι οποίες απεικόνιζαν τα γραπτά κείμενα προτάσεων συγκεκριμένων δικηγορικών εταιριών του κέντρου, της Αθήνας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει και αποδεικνύει πολλά πράγματα. Δεν είναι κανείς, κυρία Θεολόγη, σήμερα στη χώρα μας τόσο αφελής όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Και αυτή λοιπόν την υποψία μας... Μόνο που τώρα τολμούμε να λέμε περισσότερο, με μεγαλύτερη, όχι καθαρότητα, αλλά με μεγαλύτερη παρησία της αλήθειας. Ναι, διότι θέλετε να σας πω ότι είναι την πολύ μεγάλη αλήθεια. Mm-hmm. Ότι σήμερα πλέον κανείς από εμάς δεν έχει να χάσει τίποτα. Σωστά. Άρα λοιπόν και το θάρρος μόνο ουσιαστικά θετικά μπορεί να λειτουργήσει. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω τι μπορεί αυτό να σημαίνει για όλους τους συναλλασσόμενους με τους δικηγόρους ή εν πάση περιπτώσει με το συγκεκριμένο κλάδο, με τον κλάδο μας αυτή την περίοδο. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, υπάρχει τελικά αυτή η παράταση για τα υπερχρεωμένα? Ισχύει? Και αν προχωρήσετε αυτή την 15η αποχή,
αυτό ίσως να σημαίνει και μία σειρά πραγμάτων και για όλους όσους θέλουν να επωφεληθούν από κάποιες παρατάσεις. Ναι, θα σας πω, κυρία Θεολόγη, για οποιασδήποτε υποθέσεις έχει να κάνει με απώλεια δικαιώματος, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η θέση μας, δεν θα κινηθούμε σε ακρότητες, θα δοθούν άδειες εκεί όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και κάθε πολίτης αυτής της χώρας θα νιώθει ανασφαλής ότι θα χάσει τα δικαιώματά του. Το πλαίσιο λοιπόν χορήγησης αδειών θα κυμαίνεται σε πολύ αυστηρό πλαίσιο εκεί όπου υπάρχει παραγραφή δικαιώματος και πρέπει να ασκηθεί αγωγή και εκεί όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης για κρατουμένους των φυλακών, όπου αν τελικώς δεν υπάρξει εκπροσώπησή τους ή αν δεν δικαστεί η υπόθεση τους στο 18ο, αφήνονται ελεύθεροι. Δεν θα προχωρήσουμε σε αυτού του είδους τις ακρότητες να μην δίνουμε άδειες. Νομίζω ότι θα κινηθούμε στα όρια όμως νομιμότητας, υπό την έννοια πια ότι θα είναι, σας είπα, μια πραγματική αποχή την οποία συνειδητά θα κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, διότι δεν υπάρχει η επόμενη μέρα για κανέναν μας. Άρα εδώ μου απαντάτε γιατί δεν παραμένουν τελικά έολοι οι πολίτες που έχουν νομικές εκκρεμότητες. Δεν παραμένουν έολοι οι πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς στις υποθέσεις τις οποίες διατρέχει κίνδυνος παραγραφής του δικαιώματός τους. Δεν πρόκειται κανείς πολίτης αυτής της χώρας, και σας το λέω εν τιμή αυτό το πράγμα, να χάσει προθεσμία σε αγωγή του, η οποία παραγράφεται λόγω της αποχής των δικηγόρων. Δεν είμαστε ανάλγητοι. Ίσα-ίσα η προηγούμενη αποχή μας που είχε να κάνει με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας δεν είχε, σας πληροφορώ, να κάνει σε τίποτα με ζητήματα που άπτονται του δικηγορικού συνδικαλιστικού κινήματος. Είχε να κάνει με τον απλό πολίτη, ο οποίος θα βρίσκεται έρμεος στις διαθέσεις του κάθε τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο θα έρχεται πρώτο σε σειρά, σε έρμεο κάθε τράπεζας, ο εργαζόμενος, ο οποίος θα πρέπει να αναγκάζεται για τα δεδουλευμένα του να βρίσκεται σε δεύτερη και τρίτη κατάταξη με αμφίβολο το αποτέλεσμα της λήψης χρημάτων. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι καταδεικνύουν ότι εμείς μέχρι σήμερα ως επαγγελματική ομάδα και συνεπείς ήμασταν, αλλά είχαμε και ένα σωστό ιδεολογικό προσανατολισμό στη βάση της διεκδίκησης δικαιωμάτων τόσο για τον πολίτη αυτής της χώρας, όσο και για τους συναδέλφους, όσο και για κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό, που είναι τα όνειρα και φιλοδοξίες του αύριο που έχει ο καθένας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Και να ρίξουμε μια ματιά στην αγορά μας. Ξεκινούν λοιπόν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις των καταστημάτων, οι οποίες και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου. Θα πρέπει να πούμε ότι η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου θα είναι, που είναι η 17η Ιανουαρίου. Εκείνη λοιπόν την ημέρα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν φέτος οι χειμερινές εκπτώσεις των καταστημάτων. Όσον αφορά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 17 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 11 Ιανουαρίου ξεκινάνε οι χειμερινές εκπτώσεις σε χειμερινή περίοδο των εκπτώσεων και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου. Το ωράριο των καταστημάτων θα είναι το ωράριο της αγοράς κανονικά. Προαιρετικά η πρώτη Κυριακή 17 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 μέχρι τις 3. Προαιρετικά είναι η Κυριακή 17 του Ιανουαρίου. Είναι προαιρετικά όσα καταστήματα θέλουν μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11 έως τις 3. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από τη Δράμα και αφορά στον Ξηροπόταμο. Η ομάδα των τελεστών του δρόμενου των Αράπηδων ονομάζεται Τσέτα. Βασικά πρόσωπα της Τσέτας είναι οι Αράπηδες, άντρες ντυμένοι με φλοκωτές κάπες και κεφαλοστολές από δέρμα κατσίκας. Στο κεφάλι δένουν ένα μαντίλι και στα χέρια τους κρατούν ένα ξύλινο σπαθί. Στη μέση κρεμούν τρία μεγάλα κουδούνια συντεριασμένα ώστε ο ήχος τους να είναι αρμονικός. Την Τσέτα συμπληρώνουν οι εύζωνες που συμμετέχουν ως γαμπροί, οι γκελίγκες, νύφες, νεαροί άνδρες μεταφιεσμένοι με την τοπική γυναικεία ενδυμασία και οι μάγκουδες παλιάτσι. Ο μάγκους φορά λευκά ρούχα, μαύρη κάλτσα στο κεφάλι με τρύπες για τα μάτια και τη μύτη, μικρά κουδούνια στη μέση, έχει ψεύτικη καμπούρα και κρατά ένα σακούλι με στάχτη από το 12ήμερο και μια ξύλινη μαγκούρα.
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Τσεταμπασία, άντρας όχι μεταμφιεσμένος, που κρατά μια γκλίτσα. Στις 6 Ιανουαρίου το πρωί, η Τσέτα, συνοδεία της Μακεδονικής Λύρας και Νταχαρέδων, κάνει τη γύρα του χωριού, περνώντας από τα σπίτια, χορεύοντας ευχόμενη υγεία και ευημερία στις οικογένειες. Ο δυνατός ήχος των κουδουνιών θεωρείται ικανός να διώξει τις δαιμονικές δυνάμεις του χειμώνα. Συγχαρητήρια όμως πάνω απ' όλα στους κατοίκους του Ξηροποτάμου που συντηρούν όλα αυτά τα έθιμα που μας κάνουν ξεχωριστό στόχο. Είναι καλεσμένοι φυσικά όλοι οι Δράμα, τόσο σήμερα όσο και αύριο που έχουμε τις κύριες εκδηλώσεις. Θα χαρούμε πολύ να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο, να τους δουλέψουμε, να δούνε τα τοπικά δρόμενα, να ευχαριστηθούν, να γελάσει το φυλάκι τους αυτές τις μέρες. Εύχομαι όλοι να πάνε καλά. Καλή χρονιά, εύχομαι. Ακολουθούμε τα έθιμα του Δήμου της Δράμας, ιδιαίτερα τώρα βρισκόμαστε στον Ξηροπόταμο και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Ξηροποτάμου που διατηρούν τα έτη και έθιμά τους. Ο αγιασμός των υδάτων σήμερα ας φωτίσει τις ψυχές των ανθρώπων που διοικούν αυτή τη χώρα, μέσα σε αυτούς και εμάς όλους τους δραμηνούς, να γίνουμε ακόμη καλύτεροι άνθρωποι μέσα στην Ξηροπόταμο. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και φώτιση, μια και σήμερα τα θεοφάνεια. Το πρωί της 7ης Ιανουαρίου, μαζί με τους μουσικούς, η Τσέτα επισκέπτεται μόνο τα σπίτια των εορταζόντων Γιάννηδων. Στη συνέχεια καταλήγει στην πλατεία όπου στείνει χορό, στον οποίο πιάνονται αργότερα και οι θεατές. Οι αράπηδες και οι μάγκουδες προστατεύουν τον τελετουργικό κύκλο. Συμβαίνουν κατά περίσταση και ευτράπελα επεισόδια, όπως η παρουσία του μάγκου πάνω σε άμαξα να λέει βομολοχίες και να κουνά επιδεικτικά μπροστά του ένα κουδούνι. Με τη δύση του ηλίου οι μάγκουδες ζεύουν δύο αράπηδες με ένα λέτρι που όργωναν εικονικά την πλατεία και σκόρπιζαν στάχτη για καλή σοδειά. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρωνόταν η τελετουργική δράση της Τσέτας. Με όλες αυτές τις μαγικοτελετουργικές πράξεις οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατά την αρχαιότητα ευελπιστούσαν να ξυπνήσουν και να ενισχύσουν τις γονιμικές δυνάμεις της φύσης για να δουν τα χωράφια τους να βλασταίνουν, τα ζώα να αυξάνονται και τις οικογένειές τους να ευημερούν. Ενώ όλη η προηγούμενη περίοδος, η περίοδος δηλαδή των γιορτών, παρουσίαζε αυξημένη κίνηση και επισκεψιμότητα και στις πόλεις αλλά και στα ξενοδοχεία, τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην Καβάλα, στη Θάσο, στη Δράμα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίδιο συνέβη και στην Κομωτινή. Η κίνηση ήταν μειωμένη και μάλιστα μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Μειωμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ήταν η κίνηση στα ξενοδοχεία την περίοδο των εορτών, με τους ξενοδόχους Κομωτινής να ευελπιστούν σε καλύτερες μέρες με την έναρξη της εξεταστικής περίοδου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να πούμε για την άσπρη μας στην Κομωτινή, που είχαμε δεκαετίες να τη δούμε άσπρη. Ήταν ένας χιονιάς, ο οποίος βέβαια θα δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση, αλλά ήταν κάτι το διαφορετικό. Τώρα για τις γιορτές μπορώ να πω ότι στην Κομωτινή δεν υπήρξε καμιά εξαιρετική κίνηση. Κάποια λίγα άτομα που ήρθαν να δουν τους συγγενείς τους κλπ. Κάποιοι από την Πάτρα να δούνε που πήγαιναν, γυρνούσαν στη Βόρεια Ελλάδα και μείναν και στην Κομωτινή και μείναν όλοι ενθουσιασμένοι με τη φιλοξενία, και αυτό το λέω έτσι
με ιδιαίτερη εκτίμηση, διότι όσοι έρχονται εκείνο που μας λένε συγχαρητήρια για τη φιλοξενία σας. Τώρα, οπωσδήποτε η κίνηση είναι πεσμένη, περιμένουμε στο Πανεπιστήμιο τις εξετάσεις κλπ. Για να μπορέσει να κινηθεί η Κομωτινή. Αλλιώς είναι η κίνηση πάρα πολύ περιορισμένη. Θα ήθελα να το μεταφέρω και στον Δήμαρχο και στους άλλους υπευθύνους. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την καθαριότητα της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την πόλη μας. Και να περάσουμε τώρα στη Δράμα και πιο συγκεκριμένα στην Πετρούσα. Κάθε χρόνο στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου στην Πετρούσα αναβιώνει το έθιμο Μπάμπιντεν, ένα δρόμενο που οι ρίζες του χάνονται στο βάθος του χρόνου και αποβλέπει την καλοτυχία, τη γονιμότητα, την καρποφορία, την απελευθέρωση της γης από τα δεσμά του χειμώνα. Κυρίαρχο σύμβολο του εθίμου είναι η καμήλα, που συμβολίζει τις αντίξωες συνθήκες και τις περιπέτειες του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Βασικά πρόσωπα του δρόμενου είναι οι χαράπηδες με τις τραγόμορφες μεταμφιέσεις. Άντρες βάφουν το πρόσωπό τους με κάρβουνο, φορούν δέρματα ζώων, δένουν κουδούνια στη μέση τους και με τον εκοφαντικό θόρυβο που προκαλούν, διώχνουν τα κακά πνεύματα, καλωσορίζουν τη νέα χρονιά και καλούν τη φύση να ξεκινήσει και να ετοιμαστεί για την άνοιξη, για τη νέα σοβιά. Η πομπή ξεκινά το βράδυ των Θεοφανίων, όπου η νύχτα γεμίζει με χορό τραγούδι και κουδούνια. Στο τέλος της βραδιάς ανάβουν μεγάλες φωτιές που έχουν αποτρεπτική και καθαρτική δύναμη. Την επόμενη μέρα, 7 Ιανουαρίου το μεσημέρι, ξεκινά το φώτισμα του χωριού, μια πομπική περιφορά από την πλατεία. Με μπροστάρι την καμήλα υπό τους ήχους των τοπικών μουσικών οργάνων, με τη συνοδεία των αράπηδων, των παππούδων, άντρες ντυμένοι με την τοπική φορεσιά, και με τις γκυλίγκες, άντρες ντυμένοι με την τοπική γυναικεία φορεσιά. Η πομπή γυρίζει όλες τις γειτονιές του χωριού. Είναι πολλά. Σήμερα εδώ στην Πετρούσα, ο μεγάλος γύρος του χωριού, με μπροστά την Καμήλα, τα διονυσιακά δρόμενα, τα δρόμενα του δεκαημέρου στις περιοχές του Δήμου Προσοτζάνης, Πετρούσα, Καλυβρίση, Πύργους, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Δράμας, λειτουργούν, υπάρχουν, έρχονται από πολύ παλιά, τα υπηρετούμε τώρα και θα πάνε πολύ μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους και συμμετοχή στα δρόμενα. Στις 8 Ιανουαρίου το απόγευμα ξεκινά η πομπή από την πλατεία και καταλήγει στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί γίνεται η αναπαράσταση οργώματος και σποράς καθώς και άλλων εργασιών με την παρουσία του Σταχτή και των Ανδρίκελων που αναπαριστούν την γενετήσια ορμή και το Μπάμπιντεν κορυφώνεται με γλέντι που συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ. Και να περάσουμε τώρα σε μία είδηση που αφορά στην Κομωτινή και είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κομφούζιο φαίνεται να επικρατεί εδώ και μία εβδομάδα στη διασταύρωση της οδού Ορφέως με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας εξαιτίας της μη λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών. Παρά τη μεγάλη κίνηση του οχημάτων στο σημείο αυτό, είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε και κάποιο τροχαίο ατύχημα. Η οδηγή είναι ιδιαίτερα προσεκτική, θα πρέπει να πούμε. Ωστόσο, επειδή είναι κομβικό το σημείο, οι σηματοδότες θα πρέπει να λειτουργήσουν. Και ειδικότερα όσοι οδηγήσαμε στο συγκεκριμένο χώρο το χθεσινό βράδυ με αυτή τη δυνατή βροχή, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κομφούζει ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Επικρατεί εδώ και μία εβδομάδα στη διασταύρωση Ορφέως της ΕΟΣ και Λεωφόρος Δημοκρατίας μπροστά στο Ιερόν της πόλης λόγω της μη λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και της μεγάλης κυκλοφορίας των οχημάτων. Και το ευτύχημα μέχρι στιγμής είναι ότι δεν σημειώθηκε κανένα τροχαίο ατύχημα, αφού η οδηγή είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Θράκης. Ακολουθεί στο πρόγραμμα του σταθμού μας μία ακόμη ταινία και αμέσως μετά μας οδηγεί ο Κώστας στο τοκό του στα τελευταία νέα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα σας.